Καλώς ήλθατε στην κουζίνα του Grand Massou της Καλαμαριάς, όπου συνήθως κάνουμε συνταγές νόστιμες και ωραίες με τα φρέσκα και μοναδικά προϊόντα του Grand Massou της. Σήμερα θα σας κάνω μια κερκυραϊκή παστιτσάδα, λίγο αμοντομίο, δηλαδή όχι με κοκκινιστό μοσχαράκι όπως γίνεται κανονικά, αλλά με χωριάτικο κοτόπουλο. Λοιπόν, το παν σε αυτή τη συνταγή είναι να ξεκινήσουμε με σωστά βρασμένα μακαρόνια. Χρησιμοποιώ χοντρό μακαρόνι μέσα σε μπόλικο αλατισμένο νερό. Έχω ήδη βάλει την κατσαρόλα μου και βράζει με χοντρό αλάτι. Χοντρό μακαρόνι είναι αυτό του παστίτσιου. Ωραία. Λοιπόν, τα αφήνουμε αυτά μέσα να βράσουν, γιατί θέλουν το χρόνο τους. Και ξεκινάμε με τη σάλτσα. Λοιπόν, σε δυνατή φωτιά θα βάλουμε να τσιγαριστούν κρεμμύδι και σκόρδο. Παρθένιο ελαιόλαδο κριτικό από τον τόπο μας. Εγώ το κρεμμύδι σε αυτή τη συνταγή το βάζω χοντροκομμένο. Έτσι ακριβώς όπως και το σκόρδο. Θα το βάλω μια σκελίδα ολόκληρη. Η κερκυριακή παστιτσάδα είναι ένα φαγητό, νομίζω, λίγο παρεξηγημένο. Γιατί πολλοί νομίζουν ότι είναι κοκκινιστό, δηλαδή είναι κόκκινο. Αλλά δεν είναι κόκκινο επειδή έχει σάλτσα μέσα. Είναι κόκκινο από τα μπαχαρικά που βάζουμε, δηλαδή από το κοκκινοπίπερο, από το μπούκοβο, από όλα αυτά τα μπαχαρικά που του δίνουν, από το κόκκινο κρασί, το κόκκινο ξύδι. Όλα αυτά του δίνουν το κόκκινο χρώμα, χωρίς να προσθέσουμε όμως σάλτσα ντομάτας. Λοιπόν, τη σπάμε ολόκληρη τη σκελίδα και τη βάζουμε μέσα και τα αφήνουμε να τσιγαριστούν πάντα με λίγο αλάτι, που βοηθάει στο να μαραθούν πιο γρήγορα. Λίγο ακόμα. Και τα αφήνουμε να μαραθούν καλά. Τι σημαίνει αυτό? Τα αφήνουμε μέχρι να γίνουν ελαφρώς διάφανα. Γιατί το κρεμμύδι. Να μην πω το κρεμμύδι. Γενικότερα, το σοφρίτο, η βάση δηλαδή του τηγανιτού μας, είναι αυτή που δίνει τη γεύση σε ό,τι μαγειρευτό κάνουμε. Όλη την οστιμάδα θα την πάρεις εκεί. Αν δεν γίνει σωστό τσιγάρισμα, το αποτέλεσμα είναι μια γεύση νερόβραστο. Σαν σούπα ένα πράγμα. Όσο αυτό τσιγαρίζεται, θα προσθέσω τα μπαχαρικά μου. Βάζω μπαχάρι σε κόκκους. Όταν τα μπαχαρικά τα τσιγαρίζουμε μαζί με τα λαχανικά, παίρνουν ακόμα πιο έντονη γεύση. Σε αυτή τη φάση που το κρεμμυδάκι μας είναι έτοιμο, θα ρίξουμε μέσα το κοτόπουλο. Το έχουμε κομμένο σε χοντρά κομμάτια και θα το αφήσουμε να τσιγαριστεί καλά και από τις δύο τις πλευρές. Το αφήνουμε, δεν το κουνάμε. Όσο τσιγαρίζεται από τη μία πλευρά, δεν το κουνάμε πολύ, το αφήνουμε ήσυχο να τσιγαριστεί. Τώρα θα προσθέσουμε τα υπόλοιπα μπαχαρικά, δηλαδή κόκκινο πίπερο και καυτερό μπούκοβο. Τώρα το καυτερό μπούκοβο εγώ γράφω ένα κουταλάκι του γλυκού. Αν δεν σας αρέσει μπορείτε να μην το βάλετε ή μπορείτε να βάλετε λιγότερο. Τρεις κουταλιές της σούπας κόκκινο πίπερο, είναι σημαντικό. Ωραία. Τώρα ανακατεύουμε λίγο, γυρίζουμε το κοτόπουλο και ήρθε η ώρα για να σβήσουμε. Τι κάνουμε δηλαδή? Παίρνουμε το μπολ στο οποίο έχουμε βάλει το ξύδι και ρίχνουμε μέσα τη ζάχαρη. Τα ανακατεύουμε λίγο να διαλυθεί η ζάχαρη μέσα στο ξύδι και σβήνουμε αρχικά με το ξύδι, το αφήνουμε ελαφρώς να εξατμιστεί και μετά πάμε με το κόκκινο κρασί. Περίπου ένα ποτήρι του κρασιού. Αυτό αν το βράσετε μέσα στην κατσαρόλα θα προσθέσετε έξτρα νερό. Αν όμως χρησιμοποιήσετε χύτρα όπως έκανα εγώ πριν, δεν θα προσθέσετε νερό, έτσι όπως είναι με το ξύδι και το κρασί θα το αφήσετε με αυτά τα υγρά που έχει. Αυτά αρκούν. Ανακατεύουμε λίγο. Κυρίως για να πάνε παντού τα μπαχαρικά και να έχει ομοιόμορφο χρώμα το κοτόπουλο μέσα στην κατσαρόλα που θα βράσει. Σε αυτή τη φάση λοιπόν, αν βράζετε με την κατσαρόλα, προσθέτετε νερό μέχρι να καλυφτεί και το ελέγχετε αυτό το 2 ώρο που θα το βράσετε, τι άλλα υγρά χρειάζονται, σκεπάζετε και το αφήνετε να σιγοβράσει. Εγώ έχω έτοιμο μέσα στη χύτρα αυτό που έκανα, που μου έχει λύσει τα χέρια. Δεν ξέρω γιατί να πρωτομιλήσω, για τα αρώματά του, για την οστιμιά του, για τα όλα του που είναι έξω από αυτόν τον κόσμο τέλος πάντων. Βάζουμε την κατσαρόλα σε δυνατή φωτιά για να ρίξουμε τα μακαρόνια μέσα. Το βράσιμό τους δηλαδή θα τελειώσει μέσα εδώ με όλα τα ζουμιά του κοτόπουλου. Λοιπόν, βγάζουμε το κοτόπουλο μέσα από την κατσαρόλα, το βάζουμε μέσα σε ένα μπολ. Δηλαδή, ειλικρινά, όταν έκανα αυτή τη συνταγή ενθουσιάστηκα. Βλέπετε πόσο έχει μελώσει, πέφτουν τα κομμάτια του κοτόπουλου. Και τώρα παίρνουμε τα μακαρόνια μέσα από την κατσαρόλα, τα οποία έχουν βράσει. Δεν πετάμε το νερό βρασμού, γιατί μπορεί να μας χρειαστεί για να δέσει το μακαρονάκι μας. Και τα ρίχνουμε εκεί μέσα, τα αφήνουμε να βράσουν. Τα αφήνουμε λοιπόν να βράσουν μέσα στα ζουμιά της κατσαρόλας, του κοτόπουλου. Εξαιρετικό! Όχι, δεν βλογάω τα γένια μου συχνά, αλλά επειδή είναι μια συνταγή που δεν την έχω κάνει πάρα πολλές φορές, δηλαδή άντε μία-δύο, και αυτό σε σπάνια, σε αραιά χρονικά διαστήματα, τώρα που την ξαναδοκίμασα, τι να πω, μια κουταλιά που άνοιξα πριν την κατσαρόλα και δοκίμασα το κοτόπουλο, με γέμισε χαρά.
Το τι γίνεται εδώ μέσα στο σούπερ μάρκετ δεν σας λέω στο μεταξύ. Αυτή τώρα θα δέσει και θα μελώσει. Αυτό τώρα θα το σερβίρουμε σε μια ωραία πιατέλα τα μακαρόνια μας με το κοτόπουλο από πάνω και ωραίο ελληνικό κεφαλοτήρι. Δεν τα βγάζουμε όσο είναι ακόμα ζουμί πολύ μέσα. Θέλουμε να χυλώσει, οπότε να είναι ωραία πηχτή σάλτσα. Καλά, μετά που θα τα φάτε όμως θα είναι λίγο παραβρασμένα. Να μου το δικαιολογήσετε αυτό. Αργήσαμε. Σβήνω το μάτι, αποσύρω λίγο από τη φωτιά και προσθέτω, εγώ βάζω και λίγο τυράκι μέσα. Το κάνει λίγο πιο νόστιμο. Με βοηθάει μια κουτάλα για να μην λερώσουμε από όλο τον κόσμο. Τώρα, το κακό με τα χοντρά μακαρόνια είναι αυτό, τα τρως και πιτσιλάς όλο τον τόπο. Χρειάζεται δηλαδή μια πετσετούλα στο λαιμό. Το κοτοπουλάκι από πάνω και λίγο ακόμα σάλτσα. Τι θέλει? Καυτερή, μεστή, ελληνική, πεντανόστιμη. Κεφαλοτήρι φυσικά, έξτρα. Πόσο πιο νόστιμη η Ελλάδα μας με αυτά τα προϊόντα. Καλή όρεξη.